Ένα μπουκάλι κρασί από το βαρέλι στην αποθήκη του 79χρονου ισχυρίστηκε ο 57χρονο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα πω ήταν η αφορμή για να ξεφύγει η κατάσταση ανάμεσα σε πατέρα και γιο στι 28 του Δεκέμβρη μετά τι 11 το βράδυ στο Βαμβακόπουλο στα Χανιά. Σήμερα στι 12 και 4 το μεσημέρι ο 57χρονο μεταφέρθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών για να απολογηθεί για το μαχαίρωμα και τα χτυπήματα που έφερε στο σώμα του ο ηλικιωμένο πατέρα του. Η ώρα είναι 4 το μεσημέρι και πριν από λίγο αναχώρησε ο 57χρονο γιο του 79χρονου μετά την σχεδόν τετράωρη απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Με τη σύμφωνη γνώμη του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο. Ο 57χρονο ενώπιον του ανακριτή φέρεται πω υποστήριξε πω εκείνο το βράδυ είχε πάει στο πατρικό του για να πάρει ένα μπουκάλι κρασί από το βαρέλι που μέχρι να φύγει από τη ζωή η μητέρα του, του το έβαζε εκείνη. Ο πατέρας του όμως, όπως ισχυρίστηκε, μόλις τον είδε να γεμίζει με κρασί το μπουκάλι, τον αποκάλεσε κλέφτη και αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει λογομαχία μεταξύ των δύο αντρών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπιση του Χρήστο Μαρκογιανάκη, ο 79χρονο έπεσε από τι σκάλε του σπιτιού και τα τραύματά του προκλήθηκαν από την πτώση του. Ο άνθρωπο μπορούσε να μιλήσει, είχε τι αισθήσει του. Ε, μιλούσε, αλλά δεν πρέπει να μιλούσε Όπω έπρεπε να μιλήσει, δηλαδή να πει ότι χτύπησα ή με χτυπήσαν ή οτιδήποτε. Ο ανακριτή, σύμφωνα με τι πληροφορίε, ρώτησε επανειλημμένο τον 57χρονο για το πότε έπεσε ο πατέρα του από τι κάλε, για το αν τον είδε, αν μάτωσε μπροστά του και γιατί δεν ενδιαφέρθηκε μέχρι να βρει τον 79χρονο, εμόφυρτο 52χρονο αδερφό του για την κατάσταση τη υγεία του. Οι απαντήσει του δεν ικανοποίησαν τι ανακριτικέ αρχέ, οι οποίε του έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή μέχρι το δικαστήριο με την κατηγορία τη απόπειρα ανθρωποκτονία. Να σημειωθεί πως πληροφορίε αναφέρουν πως μεταξύ του 79χρονου και του 57χρονου υπήρχαν περιουσιακέ διαφορέ εδώ και αρκετό καιρό. Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας του 79χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί μια βαθιά μαχαιριά και μοραγούς όλη τη νύχτα, μέχρι το επόμενο πρωί να τον βρει ο 52χρονος γιος του, σήμερα αναμενόταν να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν.